Το βάση το σχήμα μέχρι τώρα φαίνεται πολύ δύσκολο. Τι μπορείτε να κάνετε παραπάνω για να κερδίσετε μες στο χρόνο? Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Ό,τι και να είναι, είναι must play-off. Στο Αργύρης παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Εμείς νομίζω απ' την άλλη αυτό που κάναμε στο δεύτερο παιχνίδι που ελέγξαμε τα rebound, δεν αφήσαμε τη Αργύρης να πάρει αρκετά επιθετικά rebound που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού της. Νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε και να το κάνουμε και στο Κάουνας. Σίγουρα από εκεί και πέρα νομίζω άμα ελέγξουμε τα rebound και άμα έχουμε μια καλή επιθετική λειτουργία, σίγουρα θα περιορίσουμε πολύ από το παιχνίδι της Αργύρης και στο transition. Οπότε σίγουρα είναι κομμάτι του παιχνιδιού που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί για να βρεθούμε να έχουμε τύχη να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ανεξάρτητα από την άμυνα που πάντα είναι ο πρωτοστόχος σας, έχει αποδειχθεί φέτος ότι η Αργύρης για να χάσει την έδρα της, ωστόσο έχει χάσει. Ο αντίπαλος είχε πάρει πάνω από 75-77 πόντους και σωστά πολύ καλά από τρίποντο. Όλοι ξέρουν ότι το πήγε τη επίθεση είναι ο Βασίλης. Εσείς οι άλλοι είστε έτοιμοι να δώσετε βοήθεια που πρέπει, γιατί σε αυτά τα μάτς όλοι πρέπει να παίξετε και στην επίθεση για να έρθει νίκη. Σίγουρα είμαστε έτοιμοι, όλοι είμαστε έτοιμοι. Κάθε φορά κάποιο παίχτη μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, γι' αυτό είμαστε ομάδα, γι' αυτό ένα καλύπτει τον άλλον. Όπως είπε, ξεκινάμε από την άμυνα, επικεντρωνόμαστε στην άμυνα. Από εκεί και πέρα η επίθεσή μας είναι δομημένη έτσι όπως είναι και νομίζω το μπάσκετ που παίζουμε, ο καθένας είναι σε ετοιμότητα είτε για να εκτελέσει είτε για να δημιουργήσει. Στο δεύτερο παιχνίδι έπαιξε ρόλο και ο ορισμός. Δηλαδή είδατε 4 συμπαίκτες να κάνουν ένεση και να βοηθάνε. Σας δίνει και αυτό έξτρα δύναμη στους πόλους που είναι καλά? Σίγουρα δίνει έξτρα δύναμη σε εμάς. Αυτό είναι, όπως είπα, αυτό δείχνει το ποιόν αυτών των παιδιών και τον χαρακτήρα τους. Είναι συγκινητικό γιατί είναι πολύ άσχημο να πονάς και να παίζεις με πόνο, αλλά αυτά τα παιδιά σφίγγουν τα δόντια και παίζουν και δίνουν το 100%. Και αυτό δίνει έξτρα δύναμη και σε εμάς που είμαστε πιο υγιείς να δώσουμε κάτι παραπάνω για να τους καλύψουμε στο γήπεδο και να δώσουμε και εμείς παραπάνω. Ευχαριστούμε, Ιωάννη.